Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, μετά από τα 2 χρόνια του εγκλεισμού λόγω της πανδημίας, απόψε εδώ στον όμορφο χώρο του Κέντρου του Απόλλωνος πραγματοποιείται η βραδιά της επιβράβευσης των εθελοντών αιμοδοτών του Συλλόγου Αιμοδοτών Η Αγάπη. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους αιμοδότες, γιατί κανείς προσφέροντας λίγο αίμα προσφέρει ό,τι πολυτιμότερο έχει στον συνάνθρωπό του. Το να βάλω το χέρι μου στη τσέπη και να δώσω μια βοήθεια στον συνάνθρωπό μου είναι και αυτό κάτι σημαντικό όταν το έχει ανάγκη. Αλλά το να απλώσω το χέρι μου και να πω πάρτε λίγο αίμα από τις φλέβες μου για να γίνει μετάγγιση σε έναν συνάνθρωπό μου που το έχει ανάγκη, αυτό είναι ό,τι το σημαντικότερο και ό,τι το πολυτιμότερο. Εξάλλου και ο ίδιος ο Χριστός, το ίδιο του το αίμα μας πρόσφερε. Θα ήθελα λοιπόν να πω και να ενημερώσω γενικότερο το λαό μας, γιατί ίσως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι διστακτικοί απέναντι στην αιμοδοσία, ότι είναι κάτι πολύ ανώδυνο. Το αίμα αντικαθίσταται μέσα σε λίγα λεπτά, θα έλεγα, και είναι μια προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Εγώ, επειδή έχω μια σπάνια ομάδα αίματος στα νεότερα μου χρόνια, γιατί τώρα πια κυκλοφορεί αλλά δεν τρέχει όπως έτρεχε παλαιότερα, όταν είχαν ανάγκη με έπαιρναν τηλέφωνο και το έκανα με πολύ χαρά, γιατί δεν κοστίζει τίποτα. Συγχαρητήρια λοιπόν στους εθελοντές αιμοδότες, στον Πρόεδρο, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και εμείς να συνεχίζουμε να είμαστε ένα σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών πρότυπο για όλη την Ελλάδα. Θερμά συγχαρητήρια. Επιμενίδη στα μάτια του Ιωάννη. 70 αιμοδοσίες πλάσ.